Καλησπέρα και από μένα. Είναι τιμή μου να παρευρίσκομαι σε μια τέτοια εκδήλωση και από πλευράς αυτών που με κάλεσαν και από πλευράς αυτών που είναι μαζί μου σήμερα στο πάνελ. Θέλω και εγώ να υπογραμμίσω ιδιαίτερα την παρουσία του Σεβασμιότατου. Ξέρετε, στην Ελλάδα το μεγαλύτερο κομμάτι του λαϊκού κλήρου και ένα όχι 7 καταφρόνητο το κομμάτι και του ανώτερου κλήρου συμμετείχε στους λαϊκούς αγώνες. Αυτό αποτελεί μια πολιτική ειδοποιώ διαφορά της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης, που εξηγεί και γιατί η αριστερά στην Ελλάδα δεν ήταν ποτέ αντικληρικαλιστική. Σας θυμίζω ότι με τον Άρη ήταν ο παπά ανυπόμονος. Σας θυμίζω ότι στην κυβέρνηση των Κορισχάδων, την κυβέρνηση Ελεύθερης Ελλάδας, ήταν παρόντες και έκαναν αγιασμό και Μητροπολίτες. Και κάτι που ενδεχομένως να μην το θυμόσαστε, στην κεντρική ομιλία μετά το κίνημα στο Γουδί, όπου δεν μίλησαν μόνο εκπρόσωποι του στρατιωτικού συνδέσμου, αλλά και εκπρόσωποι του εξεγερμένου λαού που πλαισίωσαν το στρατιωτικό κίνημα, είχε μιλήσει και εκπρόσωπος του κλήρου, ακριβώς για να φανεί αυτή η συμμετοχή, η συνέχεια στους λαϊκούς αγώνες και αυτού του κομματιού του λαού μας. Ευτυχή συγκυρία επίσης είναι η ημερομηνία, η επέτειος που γίνεται η σημερινή εκδήλωση. Η επέτειος της συντριβής του φασισμού. Ακόμα πιο εμβληματικά από την αμερικάνικη σημαία που στείνεται στην Ιβοζήμα, η κόκκινη σημαία στα ερείπια του Reichstag σηματοδοτεί όχι μόνο το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά κυρίως την έμπρακτη διάψευση των θεωριών των δύο άκρων, των θεωριών σύμφωνα με τις οποίες τάχα η αριστερά και ο ναζισμός και ο φασισμός αποτελούν δύο εξαιρέσεις από το συνταγματικό τόξο της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Δεν χρειάζεται να επεκταθώ ιδιαίτερα σε αυτό το κοινό για το πόσο παραπλανητική, το πόσο αντιιστορική, πόσο επικίνδυνη είναι αυτή η θεωρία. Το ρεύμα της αριστεράς εντάσσεται σε ένα απελευθερωτικό κίνημα της ανθρωπότητας που ξεκινά από τον πρώιμο διαφωτισμό, περνά μέσα από την Αμερικανική και τη Γαλλική Επανάσταση που έδεσαν ημέν πρώτη το ζήτημα της πολιτικής χειραφέτησης, η δεύτερη και το ζήτημα της κοινωνικής χειραφέτησης, για να συνεχίσει από τους ουτοπιστές σοσιαλιστές μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση το ίδιο πάντα μήνυμα της απελευθέρωσης του ανθρώπου από την καταπίεση της εξουσίας και κυρίως την εσάρκωση ενός ονείρου για μια ελεύθερη κοινωνία που δεν θα υποβάλει τους ανθρώπους σε οποιαδήποτε εξουσία και που εξουσία θα απομένει απλώς μια διαχείριση πραγμάτων. Αντίθετα, ο φασισμός έλκει την καταγωγή του από εκείνα τα αντιδραστικά ρεύματα που ακολούθησαν τη Γαλλική Επανάσταση, το πιο σκοτεινό αντιδραστικό κομμάτι του ρομαντισμού, εκείνο το κομμάτι της αντιδραστικής γαλλικής φιλοσοφίας που ακολούθησε την παλινόρθωση της βασιλείας στη Γαλλία, που δεν χαρακτηρίζεται μόνο από την εχθρότητα απέναντι στη δημοκρατία και την ελευθερία, αλλά και την εχθρότητα απέναντι στον ορθολογισμό. Επομένως, η αριστερά με την ευρύτερη παράδοσή της, αυτή που σας είπα, απαντεί τις ρίζες της ήδη από το διαφωτισμό, και ο φασισμός, όχι απλώς δεν ταυτίζονται, όχι απλώς αυτά τα δύο άκρα δεν έχουν κάτι το κοινό, αλλά πραγματικά είναι σαν τη φωτιά και στο νερό. Είναι απόλυτα ασύμβατα μεταξύ τους. Του τελεχθέντος λοιπόν, πώς μπορούμε να εξηγήσουμε την αναβίωση του νεοναζισμού τόσο στη χώρα μας όσο και άλλες χώρες της Ευρώπης. Δυστυχώς, το αυγό αυτό του φιδιού εποάζεται σε συνθήκες κρίσης. Γιατί ο ναζισμός και ο φασισμός εμφανίζεται πάντοτε με δύο πρόσωπα. Ένα λούμπεν προλεταριακό που υιοθετεί ένα μεγάλο κομμάτι, κυρίως από τη ρητορική, όχι από την ουσία της πολιτικής της αριστεράς, που θέτει ζητήματα που έχουν να κάνουν πραγματικά με τον τρόπο που μοιράζεται ο πλούτος στην κοινωνία, με ένα εντελώς απλοϊκό τρόπο. Θυμόσαστε την παλιά ρίση, ότι ο αντισημιτισμός είναι ο σοσιαλισμός των ηλιθείων. Με τον ίδιο τρόπο, εγκολπώνοντας ένα κομμάτι από τα συνθήματα της αριστεράς, ο ναζισμός έχει μια δυνατότητα να είναι ελκυστικός σε ένα κομμάτι που ήταν κοντά στην αριστερά.
Αν παρατηρήσει κανείς μετακινήσεις ψηφοφόρων στη Γαλλία, βλέπει ότι ένα μεγάλο κομμάτι παλιών ψηφοφόρων του Κομμουνιστικού Κόμματος είχε περάσει στο Λεπέν. Το σημαντικότερο κομμάτι, η βασική ψυχή όμως του φασισμού, δεν είναι αυτό το Λούμπεν προλεταριακό κομμάτι. Δεν είναι ο Ernst Röhm και τα τάγματα εφόδου αυτοί που εσαρκώνουν την ψυχή του φασισμού. Είναι το άλλο κομμάτι που είναι κοντά στη μεγαλοαστική τάξη. Το κομμάτι που εξέφραζε, ας πούμε, στην αριστική Γερμανία, άνθρωποι όπως ο Γκέμπελς, ο Γκέργη ή ο Χίτλερ. Για αυτούς, σε μια πρώτη φάση, ο ναζισμός ήταν ανάχωμα στην άνοδο της αριστεράς, ειδικά της επαναστατικής αριστεράς. Σε μια δεύτερη φάση, ένας τρόπος για να επιβάλλουν τη δική τους κοινωνική ηρεμία. Αντίστοιχες στρατηγικές βλέπουμε και στην Ελλάδα σήμερα, και το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής πρέπει να ερμηνευτεί υπό το φως αυτών των δύο ψυχών που έχει διαχρονικά ο ναζισμός. Να συμπληρώσω επίσης ότι επειδή δεν είμαστε πια ανυποψίαστοι στην Ευρώπη, έχουμε περάσει αυτή την τραγωδία του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου και ξέρουμε το απόλυτο κακό που σηματοδοτεί ο ναζισμός. Τα περισσότερα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη υιοθετούν μια διπλή γλώσσα. Δεν ακολουθούν την ίδια λογική, ούτε την ίδια ρητορική στα ευρύτερο κοινό από αυτή που ακολουθούν στο δικό τους εσωτερικό κύκλο. Και με τη Χρυσή Αυγή ισχύει αυτό. Ναι, μεν είναι πιο εξωστρεφώς νεοναζιστική, δεν διστάζει να υιοθετήσει παρεφθαρμένα σύμβολα του ναζισμού. Το σύμβολό της είναι μια ουσιαστικά παρεφθαρμένη μορφή της βάστικας. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν μιλούν προς τα έξω, δεν αναφέρονται στο πραγματικό πολιτικό περιεχόμενο των ιδεών τους, αλλά προσπαθούν μέσω μιας σύνδεσης με την ιστορία της Ελλάδας, όπως ήδη τη διαβάζουν, μέσω από το εθνικιστικό πρίσμα που τη διαβάζουν, να απευθυνθούν σε πολύ ευρύτερα στρώματα από αυτά που θα έπειθαν αν εμφανίζονταν με το καθαρό πρόσωπό τους. Δεν είναι όμως καν αυτός ο διπλός λόγος, αυτή η διπλολαλιά που χαρακτηρίζει τη Χρυσή Αυγή και που εξηγεί αυτή την μεγάλη δημοσκοπική της άνοδο και κακά τα ψέματα και την άνοδο της επιρροής της σε σημαντικά κομμάτια της κοινωνίας. Είναι η μεγάλη κρίση των θεσμών αυτή η οποία τρέφει τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή κερδίζει ακριβώς γιατί έχει μπορέσει να ξεγελάσει ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού ως προς το ότι είναι τάχα αντισυστημικό κόμμα. Και όχι απλώς αντισυστημικό, το πιο έντονα αντισυστημικό, αυτό που δεν διστάζει να χαστουκίσει και να φτύσει στο πρόσωπο το παλιό πολιτικό σύστημα. Για εκείνο το κομμάτι των όχι πολιτικά συνειδητοποιημένων συμπολιτών μας, αυτό είναι πράγματι κάτι γοητευτικό. Γιατί κανείς πια δεν αμφιβάλλει ότι το σύστημα του παλαιοκομματισμού που μας έχει φτάσει σε αυτή την κρίση δεν έχει αυτή τη στιγμή αξιοπιστία ούτε καν στους οπαδούς αυτών των κομμάτων που τα ψήφισαν τον τέος του κομματισμού στις τελευταίες εκλογές. Επομένως, πέρα από την ίδια την κρίση που τρέφει από άποψη αντικειμενική τη Χρυσή Αυγή, είναι και η πολιτική κρίση που αποτελεί βασικό αίτιο της ανόδου της. Ακριβώς επειδή έτσι έχουν τα πράγματα, μεγαλύτερο κίνδυνο ακόμα και από τη Χρυσή Αυγή για τη Δημοκρατία αποτελεί η διαιώνιση της σύψης αυτής του πολιτικού συστήματος που έχουμε στην Ελλάδα όσο ο παλαιοκομματισμός εξακολουθεί να κυβερνά και να επιβάλλει τις μνημονιακές πολιτικές από τις οποίες σήμερα δοκιμάζεται η χώρα. Ίσως να φαίνεται παράδοξο αυτό, αλλά η Χρυσή Αυγή αποτελεί μεν κρίση, την εντονότερη πλευρά της κρίσης του πολιτικού συστήματος, αποτελεί όμως αποτέλεσμα, αιτιατό. Δεν είναι η αιτία της κρίσης. Τρέφεται από την κρίση, δεν την παράγει η ίδια. Ακριβώς για αυτό το λόγο, ο βασικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί η επιρροή της Χρυσής Αυγής είναι πρώτον να καταπολεμηθούν οι κοινωνικές αιτίες της κρίσης. Ο μεγάλος αυτός κοινωνικός αυτοματισμός που παράγει η εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών, η φτωχοποίηση ενός μεγάλου κομματιού και η εξαθλίωση ενός άλλου της ελληνικής κοινωνίας. Από κοινωνική άποψη, ο φραγμός στις πολιτικές που οδηγούν στην κατάσταση αυτή από την άλλη. Να ολοκληρώσω λέγοντας
ότι πράγματι όταν η Χρυσή Αυγή ενεργεί ως εγκληματική οργάνωση, όταν στις γειτονιές αναζητεί μετανάστες για να τους δείρει, για να τους μαχαιρώσει, για να τους σκοτώσει, όταν στις λαϊκές αγορές ανατρέπει τους πάγους και τους πάει, όταν εν λίγα λόγια ενεργούν ως εγκληματίες, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως εγκληματική οργάνωση. Δεν είναι όμως μια αστυνομικά ή με νομικά μέτρα που θα αντιμετωπιστεί η Χρυσή Αυγή. Μάλιστα, τα μέτρα αυτά μπορούν να γίνουν αντιπαραγωγικά, εάν στη συνείδηση της κοινής νόμης φανεί ότι έχουν ως σκοπό να στοχοποιήσουν ένα τάχα αντισυστημικό κόμμα. Είναι βούτυρο στο ψωμί της Χρυσής Αυγής να εμφανιστεί ότι το σύστημα αυτή να αντιμετωπίζει ως βασικό εχθρό. Αυτή θέλει να πολεμήσει και γι' αυτό το λόγο τη στοχοποιεί θεσμικά με εξειδικευμένες ενέργειες. Δεν σημαίνει αυτό δεν πρέπει να έχουμε αντιρατσιστική νομοθεσία. Προφανώς και πρέπει να έχουμε. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε αυστηρή ποινική αντιμετώπιση όχι μόνο της ρατσιστικής βίας όταν στρέφεται με υλικές πράξεις κατά μειονοτήτων, αλλά ακόμα και του λόγου μίσους. Να πω όμως ότι πρώτα-πρώτα έχουμε ήδη τέτοια νομοθεσία και δεν εφαρμόζεται. Δεν είναι άρα η έλλειψη των θεσμικών μέσων που μας λείπει, αλλά η εφαρμογή τους. Και ότι σε κάθε περίπτωση δεν είναι ούτε στα δικαστήρια ούτε στα αστυνομικά τμήματα εκεί που θα νικηθεί η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή θα νικηθεί καταρχήν στο επίπεδο της γειτονιάς, όταν μπορέσει η αριστερά να δείξει πραγματική έμπρακτη κοινωνική αλληλεγγύη και κυρίως στο επίπεδο της πολιτικής, όταν μπορέσει να δείξει αυτή την συνολική εναλλακτική ελπίδα, την ριζική εναλλακτική λύση που έχει αυτή τη στιγμή ανάγκη ο τόπος. Ο τόπος αυτή τη στιγμή κινδυνεύει λιγότερο από την κατάρρευση όσο από τη σύψη. Αυτό το αίσθημα της απόγνωσης να γίνει μια μόνιμη κατάσταση που δεν θα οδηγήσει στην εξέγερση, αλλά στην εσωτερήκευση της κρίσης, στην αναζήτηση της ατομικής λύσης ή στην παρέτηση. Είμαστε σε μια περίοδο ίδια με αυτή τη Μεσοπολέμου. Ίδιος ζώφος τότε, ίδιος και τώρα. Ακριβώς για αυτό το λόγο η περιγραφή του Γκράμψη, ότι είναι μια εποχή που το παλιό πεθαίνει. Ο παλαιοκομματισμός προφανώς πεθαίνει. Το νέο δεν έχει γεννηθεί ακόμα. Είναι εποχή των τεράτων. Είναι μια δήλωση που θα μπορούσε να χαρακτηρίσει με τον ίδιο πιστό τρόπο τη σημερινή εποχή όπως και την εποχή του Μεσοπολέμου όταν γράφτηκε. Να θυμίσω όμως και μια άλλη φράση του Γκράμψη, που ουσιαστικά την έχει δανειστεί από τον Ρομέ Ρολάν, ότι ακόμα και αν μας φαίνονται έτσι σκοτεινά τα πράγματα, ακόμα και αν η εκτίμηση της πραγματικότητας φαίνεται να μας πείθει ότι δεν υπάρχει ελπίδα, και πάλι θα πρέπει να αντιπροβάλλουμε σε αυτή την απεσιοδοξία της γνώσης την αισιοδοξία της δράσης. Και να μπορέσουμε πράγματι να ανατρέψουμε μια κατάσταση που, εάν δεν ανατραπεί, όχι μόνο θα οδηγήσει σε διαιώνιση τέτοιων φαινομένων όπως η Χρυσή Αυγή, αλλά ουσιαστικά θα στερήσει από την γενιά την επόμενη της Ελλάδας τη δημοκρατική, την πολιτική προοπτική και κυρίως την ελπίδα στη ζωή, στην οποία έχει κάθε δικαίωμα. Σας ευχαριστώ πολύ.